Αρχές Αυγούστου και οι περισσότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz έφτιαξαν τις βαλίτσες τους και με αεροπλάνα και βαπόρια πήραν την παρέα τους και έφυγαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την Ντενίζη συναντήσαμε στο αεροδρόμιο. Με το διαβατήριο στο χέρι ήταν έτοιμη να φύγει για Κύπρο, όπου θα συνδυάζει τις διακοπές της με δουλειά. Φεύγω στην Κύπρο. Για διακοπές ή για δουλειά? Ναι, διακοπές. Διακοπές και λίγο δουλειά. Κύπρο πηγαίνετε και θα έχει κάνει διακοπές με παρέα ή με κάποιον σύντροφο? Ξέρεις κανένα που κάνει μόνος του? Μόνος ούτε στον παράδεισο, όπως λέει ο λαός. Τώρα με ποιον πήγε θα το μάθουμε κι αυτό. Πάντως, τα ενία της κοσμοπολίτικης παράδοσης για ακόμα μία χρονιά κρατάει το νησί των ανέμων, όπου πλήθος από επώνυμους επαθανάτησε ο φωτογραφικός φακός των περιοδικών Hello, Ciao και OK. Στην παραλία Καλό Λιβάδι έκανε τα μπάνια της η Πατρίτσια Περιστέρη. Εκεί συνάντησε και τη φίλη της Χριστίνα Παπά, η οποία φορώντας ένα ροζ μπικίνι απολάμβανε τον ήλιο συντροφιά με τον Νίκο Παπαδάκη. Στην Μύκονο περνάει τις διακοπές του και ο ηθοποιός Μιχάλης Μαρίνος με την παρέα του, αλλά και ο συναδελφός του Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο οποίος κυκλοφορεί στο νησί με λουκ ναυαγού. Με μουσί που φαίνεται να έχει ξεχάσει να ξυρίσει από τότε που τελείωσαν τα γυρίσματα του σύριαλ και καπέλο για καμουφλάζ, πήρε τις αγιονάρες που φοράει πρωί βράδυ στο χέρι και ξενάγησε τη νέα του σύνοδο στο νησί. Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου έκαναν χθες ο μόδιστρος Μιχάλης Ασλάνης, ο κομμωτής Τρίφωνας Σαμαράς, ο Χάρης Ιαννίδης και πίσω από τα φλάς, ο Κώστας Φραγκολιάς. Στο απέναντι κυκλαδίτικο νησί, την Πάρο, η Σοφία Λιμπέρτη με ροζ μπικίνι και ένα νεωμένο λουκ στα μαλλιά της έκανε τις βουτιές της. Στα Δωδεκάνησα, απ' την άλλη, χαλαρών ηθοποιός, Νίνα Λοτσάρη, όπου επέλεξε το νησί των υποτών για οικογενειακές διακοπές. Οικογενειακές διακοπές κάνει και η Δέσποινα Βανδύ. Η τραγουδίστρια διάλεξε την Κεφαλονιά για να χαλαρώσει αφού στις 6 του μηνός ετοιμάζεται για τη συναυλία της στην Πάφο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου μετά τη Χαλκιδική διάλεξε να πάει με τη μικρή της κόρη στην Καβάλα. Μέσα στη σχέδιά της είναι να βρεθεί ξανά για ένα διήμερο στη Χαλκιδική, καθώς την περιμένουν καλοί της φίλοι για διακοπές στη Βόρεια Ελλάδα.